χρόνια λέμε για τις προμήθειες. Καλό. Ναι. Είναι τίποτα για τις τράπεζες ή θα πετύχουμε κάτι με αυτό? Να προσθέσω κάτι. Βεβαίως, εννοείται. Το αποδέχτηκαν οι τράπεζες. Εννοείται, συμβιβασμό. Διότι συνένεσαν για το πρόστιμο αυτό. Συμβιβασμό. Συμβιβασμός έγινε. Ναι, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο όμως που μέχρι τώρα οφείλε η πολιτεία αυτά να τα παρακολουθήσει, να τα ελέγξει, να τα προλάβει. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνεργοι που παίρνουν το επίδομα και έχουν 4 ευρώ που τους κρατάει η τράπεζα για τη μηνιαία ίσπραξη του επιδόματος ανεργίας. Αυτό πρέπει να μπει μια τάξη. Σε σχέση με τα λεφτά που τζίραραν οι τράπεζες τόσα χρόνια, με τις προμήθειες. Αυτό το πρόστιμο είναι κάτι? Είναι κάτι. Αλλά με λαϊκή αποταμίευση. Αυτό έτσι, λέω. Ανακεφαλοποιήθηκαν. Εμείς έτσι, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι επιτιδευματίες τις εκεφαλοποίησαν. Γιατί εγώ σκέφτομαι τα 41 εκατομμύρια, ακούμε και λένε μεγάλο ποσό, παιδιά. Δεν έχει ξαναμπεί το νούμερο. Όλες οι τράπεζες μαζί. Όλες οι τέσσερις τράπεζες συν την Ένωση Τραπεζών. 12 η πρώτη, 9, 7 και μετά κάποιες χιλιάδες. Ναι, η Άττικα είναι μικρότερα. Αλλά ρωτώ, το ποσό που πήραν οι τράπεζες που δώσαμε όλοι εμείς σε αντιστοίχηση μπας και να σπυρίνει για την τράπεζα. Αυτό που δίνει. Είναι κάτι να γονατίσουμε θες. Δεν είπα να τους γονατίσουμε. Είπα να δώσουν στον κόσμο πίσω τα λεφτά που τους πέρανε κακό στο καιρό. Εδώ πρέπει και να αμβληθεί και λίγο η εντύπωση του κόσμου. Προχθές πήρανε 3% συνταξιούχοι, 1,95 στην πράξη. 1,95 είναι γιατί είναι μεικτό το 3% και την ίδια μέρα με τροπολογία 46% δεκάδες στελέχη πήρανε 2.500 επιπλέον, ενώ υπουργικά, υφυπουργικά, γενική γραμματής είπα, αυτό πρέπει κάπως να το τιθασέψεις και να πεις στον κόσμο ότι ισορροπώ, αλλά το 3% συνταξίκους, δηλαδή το 1,95 είναι προκαλεί. Τώρα ανοίγεται θέμα, προκαλεί. Ας μην το ανοίξουμε αυτό. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Και αυτό είναι ανοίξιμο, είναι, και αυτό πρέπει να ανοίξει. Εντάξει, είναι αυτό που ανοίξει. Το λέμε, το λέμε και στα όρια του λαϊκισμού. Όχι που το θέτετε εσείς. Αυτή το η αναφορά. Το να παίρνει 2.500 επιπλέον. Γιατί ένας εξοκοινοβουλευτικός πολιτικός έλεγχος. Να έρθει και να μπει. Αλλά ας πάμε. Έχετε δίκιο. Το λέει στο επίπεδο της ισορροπίας ο κ. Μητρόπουλος. Αλλιώς πρέπει να πληρώνονται. Δεν είπε κανένας να πληρωθούν. Ναι. Και είναι παθογένεια ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου να παίρνει περισσότερο από τον Υφυπουργό. Αλλά να υπάρχει και μια αντιστοίχηση στον κόσμο. Τώρα, αυτό δεν λέτε, κύριε καθηγητά? Όταν όμως λέει. Όταν όμως λέει με νόμο πριν ένα μήνα ότι αυτό που δούλεψε ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα μεταξύ 2012-2023, 13 μισθολογικά έτη. Δεν μετράνε, ξεχάστε τα. Έχετε δίκιο. Δεν μετράνε για να πάρεις τριετίες. Το να δίνεις, κύριε Αναγνωστάκη, αγαπητέ Μανώλη, 2.500 επιπλέον μισθό. 2.500 επιπλέον μισθό το μήνα σε πολιτικά στελέχη, αυτό φαίνεται και δεν είναι λαϊκισμός. Φαίνεται πρόκληση. Λοιπόν, και θα είναι το συζητήσω αμέσως μετά, γιατί αντιστήχη. Έχουμε άποψη. Δεν είναι. Συμφωνώ. Θέλω να πω το εξής. Το λέγαμε τώρα. Πήρατε παράπονα συνταξιούχων ή δεν πήρατε? Πώς δεν πήραμε? Πώς δεν πήραμε? Διότι λέει, μας λέγανε καθαρό. Εγώ συμφωνούσα μαζί σας, κύριε Μητρόπουλε, και με λέγανε λαϊκιστή εδώ πέρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μας λέγανε καθαρό, ενώ όμως διαβάσαμε τον κύριο καθηγητή και το Υπουργείο εδώ εξ υπαρχής είπε προφόρου. Ποσό 700 προφόρου. Εμείς το ερμηνεύσαμε μεικτά. Κάποιοι συναδελφοί σας λέγανε καθαρά. Καθηγητικοί μου συναδελφοί λέγανε καθαρά. Πάνε στο ATM, δεν πήρανε. Δεν πήρανε για 1, για 10, για 20 ευρώ. Το 3% κύριε Στάθη. Συμφωνώ. Κοιτά, με συγχωρείτε λίγο. Εγώ συμφωνώ. Ας μην το ανοίξουμε αυτό. Όχι. Πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση με τον κόσμο. Διότι. Για να υπάρχει αντιστοίχηση, διότι υπάρχουν και γραφεία. Δεν αναφέρομαι αυτά, μεγάλα ποινικά και αστικά γραφεία, τα οποία κάνουν παρεμβάσεις στο δημόσιο και παίρνουν το 50% της αποζημίωσης. Με ιδιωτικά συμφορητικά. Γι' αυτό λέω, ας μην το ανοίξουμε αυτό. Λοιπόν, έτσι είναι όπως το λέω, κύριε. Σε αυτό δεν να πούμε για την προμήθεια, κύριε Φαγικάκη. Γι' αυτό λέω, δεν το πιάσες? Όχι. Χρωστάμε, το πιάσατε εσείς αμέσως. Ναι. Υπάρχουν 10.000 άνθρωποι, ναι. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Τις αγωγές στα δικηγορικά γραφεία. Κύριε παιδί μου, περίμενε. Όχι, υπάρχουν 5.000 άνθρωποι. Πώς συνδυάζεται με το με αυτό, λέω. Ναι. Ας σου πω. Ναι. Είναι λαϊκισμός αν δεις τα ποσά. Εγώ λέω όχι. Δεν το θέτω εγώ έτσι.
Εγώ λέω κάνουν τη δουλειά του. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως. Όχι, όχι. Τώρα είναι ιδιωτική συμφωνία μεταξύ δύο εταίρων. Δεν είναι άλλο πράγμα. Εσύ Παναγιώτη τώρα. Όχι, άλλο πράγμα είναι αυτό. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Είναι ολόιδιο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι φτωχοί, δεν έχουν λεφτά και πάει ένα. Αν τον χδέρνει ο δικηγόρο, θα το συμφωνώ. Σε μια κυβέρνηση που της αρέσει τόσο πολύ επικοινωνία, όταν κάθεται και βάζει, δίνει 1.500 ευρώ παραπάνω στον υπουργό και ο συνταξιούχος παίρνει ένα κουλούρι τη μέρα, όπως μας λένε εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι εν μέσω γιορτών τώρα. Στην επικοινωνία δεν είναι ωραία. Μην ξεχάσετε. Δεν συγκρίνουμε. Δεν θα δώσει 1.000 ευρώ στον συνταξιούχο. Αλλά στην επικοινωνία δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σωστό. Εγώ επειδή το ζήσα, είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί από το 2010 μέχρι το 2013 η πολιτική τάξη έκανε πάρα πολλά λάθη. Συμφωνούμε. Πάρα πολλά λάθη. Λοιπόν. Αλλά υπέστηκε πολύ μεγάλο εξευτελισμό, έτσι. Και ήταν στα όρια προς τα που είναι θα άλλη πάει. Εποχή πια. Ναι. Είναι, είναι στα άλλη εποχή. Είναι η εποχή της αποκατάστασης. Άρα η εποχή της αποκατάστασης και είμαστε και 10 χρόνια πρέπει μετά. Να ξεκινάει από την κοινωνία. Και η είμαστε, ξαναλέω, 10 χρόνια μετά. Κατά τη γνώμη μου. Όχι, η αποκατάσταση πρέπει να ξεκινάει από την κοινωνία. Όλοι να αποκατασταθούν. Και όταν είσαι χώρα της χρονιάς, πρέπει να το βλέπεις σε όλους αυτό. Πάμε παρακάτω. Έλα. Πάμε στις τράπεζες. Ερώτηση να συμπεριλάβετε και αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα με τις τράπεζες είναι ότι είναι οι πρώτες στην Ευρώπη, οι ελληνικές τράπεζες, που έχουν τόση μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια που δίνουν. Καταθέσεων και δανεισμού. Καταθέσεων και δανεισμού. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το χάσμα. Και είναι οι ίδιες πάλι. Έχουν τα ίδια ποσοστά όλοι. Αλλά εδώ έχει διαπιστωμένη παράβαση που τα έχει δώσει από την τσέπη το κύριο Μητρόπουλος, ο κύριο Αναγνωστάκης, ο κύριο Κολοκυθά. Όλοι. Τα έχουμε δώσει και ο λαός. Τα έδωσε τα λεφτά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε και είδε μια πρακτική. Μια πρακτική εναρμόνιση αυτού του φαινομένου. Από καρτέλ, τράπεζες. Να το πω αλλιώς εγώ, έτσι. Καρτελοποίηση, να το πω έτσι πρακτική απλά. Πρακτική εναρμόνιση, πείτε το καρτέλ, να το καταλάβουμε. Καρτελάρα. Είναι καρτελάρα. Αν είναι καρτέλ, είναι ελάχιστα τα λεφτά. Ναι. Από εκεί στην Αμερική, όταν υπάρχουν καρτέλ και συμφωνούν, ξέρετε τι πόσα πάνε και έρχονται. Η αιτιολογία, θα δούμε τι είναι, τι λέει επιμέρους, αλλά είναι καρτέλ, πράγματι είναι μικρά τα ποσά. Και μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι είχε καλέσει πολλές φορές και ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών τις τράπεζες σε ένα τέτοιο διάλογο. Το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι ότι από όσον ούπο θα εφαρμοστούν τα POS και όλοι θα δούμε τώρα αν έχετε στις κάρτες 35 νέα ταξιτζίδες και λοιπά, οι λαϊκοί εσαγωγές. Τι θα γίνει δηλαδή, ή ο πρατηριούχος ο οποίος κερδίζει 3% σε κάποια καπνικά κλπ. Εκεί θα του παίρνει 1,5%, 1,2% προμήθεια. Είναι δυνατόν να μπορέσουμε να δούμε άσπρη μέρα. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ψηφίστηκε, τι ψηφίστηκε. Όλο αυτό που λέει ναι, και το ποσοστό πόσο θα είναι. Βέβαια, αυτό δεν ψηφίστηκε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Υπάρχει το σύστημα Άιρις, από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο θα είναι δωρεάν, μας είχαν πει. Όχι, από το καινούριο χρόνο ξαναγεννά και αυτό πάλι στην. Άρα θα έχει προμήθεια, πόση προμήθεια θα έχει. Περίμενε λίγο. Μέχρι 500 είναι δωρεάν. Έτσι, είναι δωρεάν. Άρα στο αυτό το δωρεάν για μικρά ποσά είναι καλό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Άρα στο περίπτερο. Όταν παίρνω την τσίχλα, αυτό που μου λέει ο Περιπεράς και είχε δίκιο ο άνθρωπος, ότι θα πληρώσεις περισσότερα, το κέρδος μου καλύπτεται από την προμήθεια, τελειώνει. Σωστά. Ναι, αλλά σε μικρά ποσά. Δεν θα έχει, ρε παιδί μου. Μέχρι 500 ευρώ θα πάρει 500 ευρώ από το περίπτερο. Δεν ξέρει το τηλέφωνο του Άιρις για να του μεταφέρει. Θα το μεταφέρει με Άιρις. Α, είναι μεταφορά. Άλλο τρόπο μεταφορά. Το τηλέφωνο σου και εμένα και σένα και πρέπει και εσύ και εγώ να έχουμε συνενέσεις. Για προσωπικές τέτοιες είναι αυτές. Οι εταιρείες που θα κάνουν. Μια δύσκολη εξίσωση και αν θέλουμε να επιτύχει το θέμα εν γέννη για ένα από τα μέτρα να κλείσουμε παράθυρα φοροδιαφυγής, τα POS και οι σύνδεσμοι στα μηχανές, θα τεθεί στο τραπέζι αυτό το θέμα της προμήθειας. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Μπάκα. Πάμε και στα ίδια. Όσον αφορά πάντως αυτό, εγώ θα σας αναφέρω. Ενώ οι τράπεζες βλέπουμε να παίρνουν προμήθειες γενικότερα από τις συναλλαγές, τραπεζικά δάνεια στεγαστικά δεν βλέπουμε. Μειωμένος ο δείκτης. Πολύ ακριβά. Όπου και μειωμένος ο δείκτης. Μειωμένος ο δείκτης. Δηλαδή η ζήτηση στα δάνεια στεγαστικά είναι πάρα πολύ μικρή. 1,2-1,3 δις ευρώ θα είναι ο τζίρος της φετινής χρονιάς του 2023, το 2007 17 δις ευρώ. Δηλαδή οι τιμές των ακινήτων στις τιμές πώλησης τις μπαίνουμε σε δικασία και τις συγκρίνουμε το 2007, αλλά η στεγαστική πίστη αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει στη χώρα. Λοιπόν, διαβάζοντας στοιχεία σας. Εδώ. Από το 18 μέχρι σήμερα σωρευτική αύξηση 43-52% σε ό,τι αφορά τα ακίνητα κατάλληλα για οικογένεια. Ένα. Δεύτερον,
Τιμές μίσθωσης φοιτητικής κατοικίας. 53% αύξηση στην Αθήνα. Μέχρι πέρυσι. Και μέχρι πέρυσι. 16% φέτος. 49,23% στην Πάτρα. Άρα 65% αύξηση. 65% αύξηση. Φοιτητού πόλης τώρα. Ακριβώς. Περιοχές με φοιτητές. Στη φετινή χρονιά, λέει, δεν καταγράφηκε πλέον αύξηση. Καταγράφηκε 12-16%. Αυτό πάτε τώρα. Πώς ένας φοιτητής θα ξεκινήσει το σπίτι για να πάει, στην, να πάει σε μια και να ζήσει, ρε παιδιά. Ένα ζευγάρι με δύο μισθούς. Ένα ζευγάρι με τίποτα. Ένα ζευγάρι με δύο μισθούς των χιλίων ευρώ. Όχι, δεν συμφωνώ. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητές στο κόστος στέγας σε όλη την Ευρώπη. Το 36,9% των συμπολιτών μας ζουν σε σπίτια όπου οφείλουν το ενίκιο, τη δόση δανείου ή λοιπού λογαριασμού ΔΕΚΟ. Παράλληλα, βλέπουμε ότι το κόστος στέγας αγγίζει το 100% ενός καλού μισθού όταν πρόκειται για οικογενειακή κατοικία. Και το 60-70% του μισθού αν πρόκειται για κατοικία κατάλληλο για νέους. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, κάποιος ψάξει να βρει ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια 80 με 110 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ρόφου, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε 7 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 3 πάνω από 1000 ευρώ το μήνα. Νότια προάστια. Στο 8, κέντρο? Ναι, στο κέντρο της Αθήνας. Και λέτε λίγα. Ακούστε, γιατί εγώ ήμουν στο Παγκράτη. Περιοχή, και λίγα λέτε. Και δεν είναι μόνο το Παγκράτη, και τα Πατήσια όμως. Είναι η Κυψέλη. Α, όχι, δεν είναι το κέντρο της Αθήνας. Είναι το κέντρο αυτό τώρα. Όχι, δεν είναι κέντρο. Σαν Δήμο Αθηναίων. Και αν μόνο. Λοιπόν, μετά. Και τα Πατήσια κέντρο είμαστε. Ηρέμησε λίγο. Νότια προάστια. 8 στα 10 σπίτια πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000 ευρώ. Βόρεια προάστια. 9,5 στα 10 σπίτια πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 6 πάνω από 1000 ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι συζητάμε τουλάχιστον για 800-900, άντε 1000 ευρώ το μήνα, για πλάκα, συγγνώμη την έκφραση, για ένα σπίτι 80 με 110 τετραγωνικά μέτρα στο νομό Αττικής. Μια τετραμελής οικογένεια. Τετραμελής οικογένεια. Χωρίς επιπλέον χώρους. Δεν λες δηλαδή ότι τάσε και. Το μισό εισόδημα, ενό μέσου μισθού. Ενό μέσου μισθού. Γεια σα. Βλέπουμε ότι είμαστε η χώρα. Για ένα σπίτι. Το ενίκιο είναι μόνο. Σωστό αυτό. Το ενίκιο είναι, μόνο. Αυτό. Το ενίκιο λέει είναι ένας από τους δύο μισθούς. Ακριβώς. Για ένα σπίτι, για ένα μελού οικογένεια. Το μισό εισόδημα. Κύριε Αναγκωστά, και βάλτε τώρα το συνταγματικό νομοθέτη, στο άρθρο 18-19, δεν θυμάμαι καθηγητή μου. Λέει ότι το κράτος πρέπει να μεριμνά για τον πολίτη που δεν έχει στέγη. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, έχουν έρθει οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020. Εγώ μιλάω για το συνταγματικό νομοθέτη που φωνάζει και βοά. Τώρα δεν υπάρχει τρόπο. Λοιπόν, για να τελειώσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πέστε μας, κύριε Μπάκα, τρόπος αποκλιμάκωσης υπάρχει. Πολλοί τρόποι. Έναν πέστε. Ο βασικός τρόπος είναι να αποκτήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνεργασικής πολιτικής. Δεν το έχουμε. Έχουμε μεμονωμένα μέτρα μικρής διάρκειας με μικρούς λίγους δικαιούχους. Κυρία Ζαχαράκη, δηλαδή. Το πρόγραμμα πάντως. Τρέχει το πρόγραμμα στέγασης όμως. Και αυξήθηκε δύο φορές. Ακούστε. 40.000 αιτήσεις, 1.600 εκταμιεύσεις. Σε ποιον? Σε αυτόν που μπορούσε να πάρει. Εγκρίσεις 4.000 ίδιο. Εγκρίσεις. Εκταμιεύσεις. Αυτός που πήρε. Η έγκριση προχωράει. Να είμαστε δίκαιοι τώρα. Άλλο θέλω να πω. Όσοι και 10.000 ήταν δικαιούχοι, έτσι καλύτερα του προγράμματος. Μα αυτοί οι 10.000 δικαιούχοι ποιοι είναι? Είναι αυτοί που μπορούσαν να πάρουν στεγαστικό δάνειο και να έχουν μηδιαία συμμετοχή. Απλά πήραν στεγαστικό δάνειο με μικρότερο επιτόκιο. Άρα αυτός που δεν μπορεί να πάρει στεγαστικό δάνειο. Αυτός που δεν μπορεί να πάρει στεγαστικό δάνειο. Και δεν έχει ιδιαία συμμετοχή. Τι κάνουμε? Παίρνει δάνειο. Κοιτάξτε. Δεν μπορεί να πάρει. Για να μην τα κάνουμε όλα μαύρα. Δεν είναι μαύρο. Όταν δίνει 75% δωρεάν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα. Μας περιμένει ο Σεβασμιότατος Μεσσηνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Πάμε να καλά.